Ο Άσλερ για τον Ντε Καστέλ, η παλιά μέσα στην περιοχή και το γκολ είναι γεγονός υπέρ της Σερβέτ στο 12ο λεπτό. Σκόρερ είναι ο νούμερο 11, ο Κόκο, Ρομπέρ Κόκο, Ολλανδός παίκτης της Σερβέτ. Κμέτσικ στον προωθημένο Πατσιαβούρα, τρέχει να το μαρκάρει ο Κόκ τον Πατσιαβούρα. Η παλιά για τον Άνταμτσικ που δεν είναι offside μέσα στην περιοχή, μπαίνει ο Άνταμτσικ, γίνεται η πάσα προς τον Πατσιαβούρα και είναι το 1-1 κάτω από τις ενθουσιώδεις επιθυμίες των οπαδών της Λάρισας στο 53ο λεπτό. Ήταν ωραία η παλιά που έγινε στον Άνταμτσικ, μπήκε αυτό στην περιοχή από αριστερά. Μπερδεύτηκαν λίγο οι παίκτες Λάρισας, αλλά ο Πατσιαβούρας τελικά σουτάρισε στο κενό τέρμα για να γίνει το 1-1. Ανδρεούδης, παλιά για τον Διόγα. Ο Διόγας μέσα στην περιοχή ανατρέπεται, ο διαιτητής τρέχει και δείχνει τελικά φάουλ μέσα στην περιοχή. Πρέπει να είναι έμεσο υπέρ της Λάρισας το 63ο λεπτό. Και είναι πέναλτι. Πέναλτι στο 60 λεπτό, 63ο λεπτό έδειξε ο Μπόγκαν Ντότσεφ υπέρ της Λάρισας στην ανατροπή αυτή του Διόγα. Εκτελεστής είναι ο Κμιέτσικ, ο οποίος κάνει το 2-1 μέσα σε παραλήρημα ενθουσιασμού με το χτύπημα πέναλτι ο Κμιέτσικ. Λάρισα Σερβέτ 2-1.